και σαν πρόεδρος του ΆΣΟΥ, και τώρα είναι ευκαιρία που συζητάμε εδώ σαν πρόεδροι, πρέπει να κινητοποιήσουμε όχι μόνο τον αγρότη. Στο πλευρό μας τους θέλουμε όλους. Η πορεία είναι κοινή. Τα προβλήματα είναι κοινά. Δεν σημαίνει ότι επειδή προερχόμαστε από μια αγροτική περιοχή, δεν θα ενημερώσουμε κάποιους άλλους. Είτε είμαστε, είτε δεν είμαστε, είτε είμαστε και στην παραλιακή ζώνη που είναι ο Βασίλης πίσω, ο πρόεδρος του Κάτω Άσου, και πάλι ενημερώνει. Οφείλουμε, είναι υποχρέωσή μας να ενημερώσουμε τον κόσμο μας και να είμαστε δίπλα στον αγώνα αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αύριο για μας μετά δεν θα υπάρχει. Εγώ σας μιλάω και σαν παραγωγός τώρα. Δεν θα υπάρχει, αν κάνουν και περάσουν αυτά τα μέτρα, δεν θα υπάρχει αύριο για τον αγρότη, ένα αύριο για το παιδί μας. Πρέπει αυτή τη φορά να καταλάβουμε ότι όλοι πρέπει να βρισκόμαστε την Παρασκευή 8 η ώρα στο Ιστμό. Την προηγούμενη φορά, όταν πριν φτάσουμε στο Ιστμό, δεν ξέραμε πόσοι θα ακολουθήσουν. Μόλις φτάσαμε στη Σουλουργία, εκεί καταλάβαμε ότι είμαστε 2.000 κόσμος. Δεν ξέραμε πώς να τους σταματήσουμε. Και δεν ξέραμε, με συμπληρώνει τώρα και ο Παναγιώτης, δεν ξέραμε πώς να τους σταματήσουμε. Τώρα λοιπόν, που γνωρίζουμε τις δυνάμεις μας, ξέρουμε ότι μπορούμε να ενωθούμε και περισσότερο. Δεν είναι δυνατόν να έρθουν από όλη την Πελοπόννησο και με τρακτέρ, γιατί με τρακτέρ θα προχωρήσουμε και από πίσω, γιατί δεν το αναφέραμε, θα ακολουθούν τα πούλμαν και τα αγροτικά. Μπροστά θα είναι τα τρακτέρ. Οι δυνάμεις της Κορινθίας πρέπει να είναι εκεί με τα τρακτέρ. Είτε σταματήσουμε στην Ελευσίνα, είτε σταματήσουμε πριν την Ελευσίνα, όπου μας σταματήσουν ή στο Σύνταγμα, εκεί και πρέπει να είμαστε. Αν δεν είμαστε λοιπόν ενωμένοι αυτή τη φορά και όπως πρέπει, θα συναντήσουμε ένα χειρότερο αύριο. Ας το καταλάβουμε όλοι και ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του από εδώ και πέρα. Τουλάχιστον να έχουμε τη συνείδησή μας καθαρή το τι θα πούμε και μεθαύριο στα παιδιά μας. Αυτό είχα να πω. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.